Η συζήτηση για την πύρινη λέλαπα και τα ανεπαρκή μέτρα σας είναι κάτω από την επίδραση της σημερινής ανακοίνωσης του ανασχηματισμού της κυβέρνησης με κύριο χαρακτηριστικό αλλαγές σε υπουργεία που είναι σχετικά με τις καταστροφικές μεγάλες φωτιές και τις βαριές κυβερνητικές ευθύνες. Θέλετε μέσα από αυτές τις αλλαγές να αμβλύνετε και να κρύψετε τις βαριές πολιτικές ευθύνες που σας βαραίνουν. Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά της στρατηγικής που έχετε. Και η δική σας επιλογή είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία και πώς θα τις ικανοποιήσετε, κατακρεουργώντας ταυτόχρονα λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό είναι καθαρό ότι αυτή την εγκληματική πολιτική για το περιβάλλον θα τη συνεχίσετε. Και η άμεση, γενναία και ταχύτατη αποζημίωση πληγέντων, που μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, είναι όνειρο θερινής νυχτός για τα λαϊκά στρώματα των πληγέντων. Θα επικεντρωθώ στην τροπολογία που καταθέσατε για δίθεν αποκατάσταση των πληγέντων από τη μεγάλη καταστροφή. Πρώτον, δεν έχουν σχέση τα μέτρα σας με τις ανάγκες και τα αιτήματα των λαϊκών στρωμάτων που πλήγησαν και αναφέρονται στα ψηφίσματα και αιτήματα των επιτροπών τους που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε. Δεύτερον, στα άρθρα της τροπολογίας 4 και 5 αναφέρονται σε ρυθμίσεις για τουριστικές επιχειρήσεις μόνο για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, αν και ανάγκη τέτοιων ρυθμίσεων μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν στην Πελοπόννησο. Ηλία, Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία και αλλού. Τρίτον, στο άρθρο 7, αντί να καταργήσετε τα όρια στο ακατάσχετο, τα διατηρείτε και ισχύουν και για την ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Όμως, η απαλλαγή θα πρέπει να αφορά το σύνολο των πληρωμών. Τέταρτον, στο άρθρο 8 αποζημιώνεται το 80% των καμπένων σπιτιών. Με το υπόλοιπο τι θα γίνει? Θα πάρουν δάνειο? Και ποιος θα το δώσει όταν ο κατεστραμμένος δεν έχει ούτε εισόδημα ούτε δουλειά? Πώς θα το αποπληρώσει? Εκτός εάν δανείσετε και το έχετε μέσω πρόθεσμα για ένταξη στη λίστα πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας. Και βέβαια, τίποτε δεν αναφέρεται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και στην κυβερνητική τροπολογία για πρόληψη, ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Γι' αυτό κρύβεστε πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, δεν απαλλάσσεστε από τις ευθύνες σας και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Είναι αλήθεια ότι επιτρέπονται και από εσάς και από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα δάση, ακόμα και σε νατούρα περιοχές. Πράγμα για μας απαράδεκτο. Ωστόσο, και για αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άδεια για να κοπούν δέντρα για τη διάνοιξη δρόμων, μερικές φορές και μέσα από δάση. Για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών, πράγμα αρκετά κοστοβόρο. Ορισμένα δασαρχεία δεν έδιναν άδεια για διακοπή δέντρων και διάνοιξη δρόμων, όπως αυτό της Καρδίτσας. Τι κάνατε? Μεταφέρατε την αρμοδιότητα σε δασαρχείο γειτονικού νομού. Τώρα τι κάνετε? Ενοποιείτε και παίρνετε από την επικεντρωμένη την αρμοδιότητα των δασαρχείων. Βεβαίως, αυτό καταρχήν είναι καλό ότι ενοποιούνται οι υπηρεσίες. Όμως, εσείς το κάνετε γιατί θέλετε να τα συγκεντρώσετε όλα, ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί και καθυστερήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους των ΑΠΕ. Θέλουν να πάνε ακόμα πιο γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, για να ξεκοκαλύσουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες,
Μαζί τους υλοποιείται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αποτελούν κυρίαρχη κερδοφόρα επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, των τραπεζών, για να διαμορφωθεί καθαρό τοπίο που θα επιταχύνει τα εκμεταλλευτικά του σχέδια, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χρόνια, σε λίγα χέρια. Καταψηφίζουμε λοιπόν και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την κυβερνητική τροπολογία.